με τη διαδικτυακή εκπαίδευση να ασχοληθούν και δυσκολεύονται. Εγώ τους λέω υπομονή, επιμονή και πολύ καλή προφανώς δική μας συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, με τους συνεργάτες εκεί, έτσι ώστε να ενισχύουν κάθε φορά να αναβαθμίσουν το σύστημα, το οποίο χρειάζεται αναβάθμιση. Με συγχωρείτε, συγγνώμη. Γιατί 15 μέρες τώρα που έχουν κλείσει τα σχολεία, τόσο δεν είναι. 15. Γιατί δεν προχώρησε αυτή η ιστορία σταδιακά και πέσαν όλοι μαζί πάλι, σαν τις φορολογικές δηλώσεις. Θα σας πω κύριε Χασαπόπουλε, έγινε σταδιακά στο κομμάτι της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, δηλαδή αυτή η πλατφόρμα που χρησιμοποιεί μια μέθοδο όπως κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, εκπαιδευτικός με τους μαθητές του, μπαίνει σιγά σιγά ανανομό. Με την ασύγχρονη εκπαίδευση εστάλησαν οι οδηγίες. Είχαν ξεκινήσει πολλοί εκπαιδευτικοί να το κάνουν με δικές τους πλατφόρμες και τρόπους. Κάποιοι πρέπει να σας πω ότι έχουν επιλέξει το email. Κάποιοι χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα του σχολείου έτσι ώστε να αναρτούν όλες τις δραστηριότητες εκεί ανατάξει. Και μιλάω κυρίως για το δημοτικό. Πολύ σωστά. Ναι, και κάποιοι που ξέραν το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, συγκεκριμένα τις πλατφόρμες e-me και e-class, οι οποίες δέχονται αυτή τη στιγμή την εγγραφή των κωδικών για να μπορέσουν να προχωρήσουν μετά στα διαδικτυακά μαθήματα, ασύγχρονα, από την Παρασκευή και μετά εγγράφονται, είχαν μια ημερομηνία μέχρι σήμερα και θα δώσουμε παράταση, και αυτό πρέπει να γίνει γνωστό σε όλους, θα ανακοινωθεί αργότερα σήμερα, για να μπορέσουν να εγγραφούν. Και συγχρόνως διερευνούμε μαζί με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο τη δυνατότητα να γίνουν ανοιχτά μαθήματα μέσω της e-class, χωρίς δημιουργία λογαριασμού μαθητή. Να έχει δηλαδή τον κωδικό του εκπαιδευτικός, να αναρτά το υλικό και να μην χρειάζεται να έχει κωδικός ο μαθητής για να μπορέσει να έχει πρόσβαση. Κυρία Ζαχαράκη, καταλαβαίνουμε αυτό που λέτε, όμως επειδή πραγματικά όση ώρα μιλάμε, αλήθεια σας το λέω, έρχονται πάρα πολλά μηνύματα και από παιδιά που είναι στην τρίτη λυκείου. Η τρίτη λυκείου είναι μια πολύ δύσκολη τάξη. Πάνε για πανελλήνιες και λένε δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, αλλά και από πολλούς γονείς που έχουν τα παιδιά στο δημοτικό. Να, τώρα πριν από λίγο ένας φίλος μας μας έστειλε μήνυμα ότι η γυναίκα του προσπαθεί τρεις μέρες να μπει σε αυτή την πλατφόρμα και δεν μπορεί. Τι θα γίνει? Ναι, και εμένα κάποια φίλη μου σας λέω 12 αυτό. Η ώρα. 12 η ώρα το κατάφερε χτες. Εγώ ξέρετε τι λέω. Λέω ότι πάμε να προσπαθήσουμε κάτι το οποίο είναι καινοφανές. Είναι πρωτόγνωρο το να μπορέσεις να εγγράψεις. Κακός που είναι πρωτόγνωρο, βέβαια, να το πούμε και αυτό. Όμως είναι. Είναι κακός. Και όμως είναι. Από τη στιγμή που τα ιδιωτικά σχολεία όλη τη χρονιά δουλεύουν έτσι και στο εξωτερικό, αλλά είναι άλλο θέμα αυτό. Επικουρικά. Επειδή το σημαντικό είναι να έχουμε μια δυνατότητα έτσι ώστε να έχουμε ισότητα ευκαιριών. Δεν υπήρχε στο παρελθόν. Να μην εξηγήσουμε αυτή τη στιγμή γιατί δεν υπήρχε, ούτε να κάνουμε. Δεν υπάρχει καμία διάθεση αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή γιατί δεν είχε υποστηριχτεί το σύστημα. Εμένα με ενδιαφέρει ότι βρισκόμαστε εδώ. Είμαστε 24 Μαρτίου 2020. Η χώρα μας είναι μπροστά σε μια πρωτόγνωρη κρίση και όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί και όλα τα αρμόδια υπουργεία αυτή τη στιγμή προσπαθούν να δημιουργήσουν εναλλακτικές μεθόδους. Επικουρικές θα σας έλεγα, έτσι ώστε να στηρίξουμε τον κόσμο μας ο οποίος είναι στο σπίτι. Εγώ λοιπόν για τα παιδιά αυτή τη στιγμή που είναι στο σπίτι και για τους γονείς που μένουν σπίτι, τους λέω λίγη υπομονή, θα βρούμε και εναλλακτικούς τρόπους αλλά και μεθόδους έτσι ώστε να μπορέσουμε να ελαφρύνουμε το σύστημα, να σπάσουμε αυτή τη στιγμή τη μεγάλη πίεση που έχει στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Πότε εκτιμάτε, Υπουργέ, πότε εκτιμάτε ότι... Εγώ νομίζω... Θα ξεκινήσουν αυτά τα πράγματα. Σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, ας πούμε. Σε 10 μέρες, ας πούμε. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ξεκινήσει. Ήδη έχουν ξεκινήσει σε πολλά. Μπορώ να σας δώσω παραδείγματα σχολείων. Το σωστό δεν είναι να κάνουμε περιπτωσιολογία αυτή τη στιγμή. Όχι. Το σωστό είναι να πούμε. Έτσι, στα περισσότερα. Πότε να είστε ικανοποιημένοι. Ότι θα όλα τα παιδιά. Αυτή είναι. Όλα τα παιδιά, γιατί αυτό μας λέει. Όλα θα είναι δύσκολο. Όλα τα παιδιά θα μπορούν να είναι μπροστά στον υπολογιστή και από το σπίτι θα διαβάζουν ή θα κάνουν επανάληψη. Πότε υπολογίζετε πάνω κάτω? Πρώτα απ' όλα θα βάλω την πολύ σημαντική παράμετρο ότι όλα τα παιδιά δεν έχουν υπολογιστή. Άλλο ένα και όλα ερώτημα. Τα παιδιά ή και κάθε σπίτι μπορεί να μην έχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Έχουμε τα στοιχεία από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μας δίνει μια πολύ μεγάλη κάλυψη σε τεχνολογικό εξοπλισμό αλλά και σε δυνατότητα παροχής ίντερνετ ανά την Ελλάδα. Μας δίνει πολύ υψηλά ποσοστά ότι πράγματι υπάρχει υπολογιστής ή ίντερνετ. Mm-hmm. Αλλά εμείς θέλω να σας πω, και αυτό είναι ένα νέο, ότι πράγματι διερευνούμε και με την κρατική τηλεόραση, με την ΕΡΤ, επειδή μας δίνει την ΕΡΤ 2 για κάποιες ώρες πρωινές, τη δυνατότητα να προβάλλονται εκπαιδευτικά προγράμματα και από εκεί. Θα είμαστε σε θέση πολύ σύντομα να κάνουμε ανακοίνωση και γι' αυτό. Άρα λέτε επίσης, μέσα στον Απρίλιο μέχρι το Πάσχα θα έχει προχωρήσει αυτό, θα έχει γίνει? Ναι. Σε 2-3 εβδομάδες, ας πούμε, θα έχει ολοκληρωθεί. Θα σας έλεγα ότι η εξομάλυνση, ειδικά στα κομμάτια τα παράλληλα, ότι μπορούμε να δώσουμε δηλαδή την πρόσβαση στην e-class χωρίς τον κωδικό του μαθητή,
θα γίνει άμεσα. Mm-hmm. Το κομμάτι ότι σιγά σιγά θα μπορούν να αποκτούν τα παιδιά μια καλύτερη καθημερινότητα διάδρασης με εκπαιδευτικούς οι οποίοι αναρτούν το υλικό. Θα το δείτε αυτό το πράγμα να εξομαλύνεται πολύ σύντομα. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη αγωνία, μια ζέση γονιών, παιδιών και εκπαιδευτικών. Ξέρετε, να μπουν στο Υπουργέ, σύστημα δεν και είναι να μόνο. Δεν είναι μόνο, είναι και η απασχόληση των παιδιών. Γιατί έχει μεγάλη σημασία. Μα είναι και η ψυχολογική. Είναι και αυτό. Δηλαδή, δεν είναι ότι τα παιδιά θα μάθουν γράμματα με αυτόν τον τρόπο ή οτιδήποτε. Έχει σημασία πώς δημιουργικά θα απασχολούνται μες στο σπίτι. Τα έχει κλεισμένα τα παιδιά μες στο σπίτι. Πόσο να δουν τηλεόραση, πόσο να είναι στα κομπιούτερ ή, εν πάση περιπτώσει, στα smartphone και σε αυτά. Πρέπει να έχει και μια δημιουργική απασχόληση το παιδί από ένα σημείο εγώ και μετά. Θα μείνω και σε αυτό που είπε η κυρία Ζαχαράκη, στο ότι και για τα παιδιά που δεν έχουν υπολογιστές και δεν έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο, εν πάση περιπτώσει, αυτό με την μέσω της ΕΡΤ πώς θα γίνει. Λιγάκι αυτό θέλουμε να μας διευκρινίσετε. Πώς θα είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ήδη στην ΕΡΤ γίνονται το πρωί μαθήματα. Τα οποία, αναρτώνται ψυχαγωγικής μορφής στους άλλους προγράμματα, έχει μετατρέψει το πρόγραμμά της ΕΡΤ2. Εμείς όμως συζητάμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλο το περιεχόμενο πρέπει να είναι εγκεκριμένο και από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Συζητάμε και με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, έτσι ώστε αυτά τα οποία θα αναρτηθούν, βιντεομαθήματα δηλαδή, να είναι προφανώς ο εκπαιδευτικός, να αναφέρονται σε ενότητες που έχουν κάνει. Να τους βάζει να βλέπουν τηλεόραση, δηλαδή τα μαθήματα, ας πούμε, στην κρατική τηλεόραση. Ακριβώς. Το σημαντικό είναι να είναι κάτι το οποίο τα παιδιά μπορούν να επαναλάβουν και να επεδώσουν, όπως είναι και η μεγάλη και η πολύ βασική αρχή, η οποία διέπει και τα μαθήματα της τηλεκπαίδευσης. Δεν πάμε παρακάτω. Κάνουμε επανάληψη και εμπέδωση. Δημιουργούμε αυτή τη στιγμή έναν αγωγό σύνδεση του παιδιού. Βέβαια. Είναι επανάληψη και εμπέδωση, ναι. Και στην τρίτη ηλικίου, πολύ σημαντικό, τα μαθήματα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μπορούν να παρέχονται και μέσα από τηλεφωνική γραμμή. Αυτή δηλαδή η πλατφόρμα. Καλά, τα παιδιά της τρίτης ηλικίου, τώρα θέλω να σας πω, αλλά τα smartphone χρησιμοποιούν. Τώρα μην το συζητάμε. Το ξέρω, το χρησιμοποιούν. Και το κάνουν, πρέπει να σας πω, και το κάνουν με μεγάλη. Λαμβάνω μηνύματα και στο Instagram. Ξέρω ότι έχουν και μια αγωνία να ξεκινήσουν. Όσα ξεκίνησαν πάντως, φανταστείτε ότι την προηγούμενη εβδομάδα μπήκε. Η πρώτη νομή που μπήκαν ήταν η Αχαΐα, η Ηλία και η Ζάκυνθος. Ήδη έχει υψηλότερο που ήταν τα πρώτα σχολεία που μπήκαν σε καραντίνα. Θυμίζω μαζί με τη Θεσσαλονίκη και κάποια υπόλοιπα σχολεία της Αττικής. Πείτε μας λίγο τι θα γίνει με τα παιδιά του Δημοτικού. Αυτά με την τρίτη ηλικίου, το γυμνάσιο, το λύκειο, εν πάση περιπτώσει είναι λίγο πιο μεγάλα παιδιά και θα βρουν έναν τρόπο, γιατί πολλά ασχολούνται και με τα παιδιά του Δημοτικού τι γίνεται. Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, και η σύγχρονη, βλέπω ότι η σύγχρονη τηλεκπαίδευση, επειδή παρατηρώ τις ιστοσελίδες των σχολείων, δουλεύει πολύ καλά και με το δημοτικό. Δηλαδή, αναρτά το υλικό εκπαιδευτικός και μπορεί το παιδάκι να πάρει από εκεί τη δραστηριότητα. Μπορεί η τηλεόραση να έχει εστίαση για αρχή στα παιδάκια του δημοτικού, γιατί είναι πιο εύκολο για τα παιδιά που παρακολουθούν, περισσότερο από τα παιδιά της δευτεροβάθμιας, από ό,τι βλέπω. Ναι. Και πρέπει να σας πω ότι η σύγχρονη τηλεκπαίδευση σιγά-σιγά σταδιακά θα φτάσει και στα παιδιά. Τη σύγχρονη εννοώ αυτό το live, έτσι, αυτή η δυνατότητα σαν αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Άρα, στα παιδιά του Δημοτικού, εγώ θα εστίαζα αυτή τη στιγμή στην ασύγχρονη, στα μαθήματα δηλαδή τα οποία είναι ήδη ανερτημένα και μέσα στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Πρέπει να σας πω για δεκάδες χιλιάδες μαθήματα τα οποία είναι ανερτημένα, σενάρια μαθημάτων και υλικό. Θυμίζω ότι όλα τα βιβλία είναι ανερτημένα και σε διαδραστική μορφή. Και για παιδιά με αναπηρία σε αμβλίωπες υπάρχει επίσης πρόσβαση. Mm-hmm. Και επίσης υπάρχει και υλικό σενάρια μέσω του έσωπου. Έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες σε όλα τα σχολεία και έχουν πάει στους γονείς. Είναι ανερτημένο στο διαδίκτυο, στο site μας, στο minedu.gov.gr. Άρα στην ουσία οι γονείς να διαβάζουν τα παιδιά τους, λέμε τώρα με λίγα λόγια, να το κάνουν μόνοι. Εγώ λέω ότι οι γονείς, επειδή έχουν τα παιδιά πολλές ώρες στο σπίτι, πρέπει να χτίσουμε αυτή τη στιγμή μια νέα ρουτίνα για τα παιδιά. Έτσι, πέρα από τη δραστηριότητα, πέρα από τη δραστηριότητα την οποία θα κάνουν με τον εκπαιδευτικό, από το υλικό το οποίο θα στέλνετε, με το καλό όταν υπερβούμε τις δυσκολίες, και έχετε δίκιο, σε αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε μια υπομονή και από εμάς, μια στήριξη του δικτύου, και γίνεται ήδη. Από την άλλη, εγώ προτείνω σε γονείς να αξιοποιήσουν και αυτό το υλικό το οποίο είναι ελεύθερα προσβάσιμο και από τις πλατφόρμες. Και συγχρόνως να μπορέσουμε να χτίσουμε για τα παιδιά νέες συνήθειες. Υπάρχουν πολλοί γονείς που μένουν στο σπίτι και πολλές ώρες με τα παιδιά. Είτε ο πατέρας είτε η μητέρα. Από ένα σημείο και μετά, όταν έχει μια καθοδήγηση, εγώ δεν σου λέω με τηλεεκπαίδευση, όταν έχει μια καθοδήγηση μέσω mail, καθημερινή, ή ξέρω εγώ δύο φορές την εβδομάδα από το δάσκαλο. Για επανάληψη. Όλοι μαζί. Όχι. Εντάξει. Μπορεί ο δάσκαλος να βάζει, ρε παιδί μου, τα μαθήματα με τα βιβλία που υπάρχουν στο ίντερνετ κτλ. Αυτά τα βρίσκεις τώρα πολύ εύκολα. Μπορεί να σε κατευθύνει
τι να κάνεις κάθε μέρα. Το να κάνεις μία-δύο ώρες με τα παιδιά την ημέρα είναι και πολύ δημιουργικό και για σένα. Όντως. Αυτό το λέω. Έχεις μια δημιουργική ώρα με τα παιδιά. Ναι, εντάξει. Έχω... Για να απασχολείται και δημιουργικά και ο γονιός να έχει ένα πιλότο, να έχει ένα μπούσουλα. Τι να κάνει. Βοηθάει πολύ... ο γονιός, ναι, σίγουρα. Είναι πολλοί γονείς που θέλουν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Πάμε λίγο και στα παιδιά στο πανεπιστήμιο, γιατί έχω και από εκεί... Να σας πω λίγο έναν αριθμό που είναι χαρακτηριστικό για να μην το ξεχάσω, για να δώσουμε λίγο και το μέγεθος αυτών των εγγραφών. Ξαναγυρίζω λίγο την κουβέντα πίσω και πάμε μετά στα παιδιά. Ήδη έχουν εγγραφεί 300.000 παιδιά. 300.000 παιδιά. Είναι σημαντικό. Είναι φανταστείτε ότι αυτή είναι μια παραγωγή. Του δημοτικού λέτε, του δημοτικού. Στο σύνολο. Στο σύνολο. 300.000. Στο σύνολο. Αυτό λοιπόν από παιδιά τα οποία μπορεί να ήταν γύρω στις 6.000 πριν από 4 εβδομάδες και αυτή τη στιγμή να είναι 300.000, αντιλαμβάνεστε ότι αφήνει και μια παρακαταθήκη και μια αλλαγή κουλτούρας. Και εγώ το λέω και στους εκπαιδευτικούς. Για να χρησιμοποιούνται κωδικοί και αργότερα μετά τον κορονοϊό, λέμε. Ακριβώς. Γιατί αναρτάται πάρα πολύ υλικό. Είναι πλούσιο το υλικό. Το έχουμε πληρώσει οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες. Είναι κρίμα. Είτε να και αν δεν ερχόταν ο κορονοϊός, Υπουργέ. Δεν θα το είχαμε αξιοποιήσει ποτέ. Ένας φίλος τηλεθεατής, ο οποίος είναι διευθυντής, λέει, σε ένα σχολείο, το σύστημα λέει, δεν μπορώ να μπω ούτε εγώ και οι καθηγητές δεν ξέρουν. Είναι φοβερό αυτό. Είναι εκπαιδευμένοι οι καθηγητές σε αυτό? Άλλο ερώτημα τώρα σας θέτουμε. Επιμορφώνονται σιγά σιγά, πρέπει να σας πω ότι για την τηλεκπαίδευση σύγχρονη γίνεται για αρχή μια σεμιναριακής μορφής, θα έλεγα έτσι, ημέρα. Και σιγά σιγά, εγώ το βλέπω ότι όλο το σύστημα ούτως ή άλλως, γιατί εμείς έχουμε εντάξει μέσα στις επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών και το κομμάτι της ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων. Δηλαδή, έχουν εγγραφεί περισσότερα χρήματα για του χρόνου για να μπορέσουν να διατεθούν σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Επειδή όμως αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω ότι μιλάμε για έκτακτες συνθήκες, πολλοί θα πρέπει να υπερβούμε και μια αρχική αμηχανία και ένα προβληματισμό, και μιλάω για τους εκπαιδευτικούς αυτή τη στιγμή, ή ακόμα και μια ανασφάλεια. Είναι εύκολο. Είναι εδώ, εύκολο και με την καταδίκηση των ομάδων στήριξης. Εκπαιδευτικός τώρα, μετά λέμε γίνεσαι κακός ή ας πούμε ταχώνεις. Εκπαιδευτικός για να πάει να δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα, δεν νοείται να μην ήξερες, πώς να σου πω, εξ αποστάσεως παράδοση. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και αυτό και κακώς και δεν το χρησιμοποιούσαμε. Και στο δημόσιο το θεωρούν, ας πούμε, ακόμα ντροπή να μπουν είναι... και να κάνουν τέτοια... τέτοιες κινήσεις. Εγώ θα σας έλεγα αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε ψυχολογικά. Όλοι τους υποστηρίζουμε, Υπουργέ. Όλους, αλλά όλοι πρέπει να κάνουμε, όλοι πρέπει να κάνουμε προσπάθεια. Λιγάκι να πω κάτι τώρα, μισό λεπτάκι, κυρία Ζαχαράκη, επιτρέψτε μου λίγο για να απαντήσουμε και στα ερωτήματα των φίλων. Έχουμε τον φίλο μας τον Αλέξανδρο που είναι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο. Και λέει, είμαι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν μπορούμε κι εμείς να παρακολουθήσουμε τα διαδικτυακά μαθήματα, γιατί λέει είναι πάρα πολύ αργές οι ταχύτητες στο ίντερνετ. Έχουμε χάσει, μας έχουν δώσει κωδικούς που δεν μπορούμε να μπούμε. Ναι. Προφανώς πέφτει και εκεί το σύστημα. Γιατί μα είναι δοκιμασία για όλους, ρε. Είναι και για αυτά τα παιδιά. Βέβαια, τώρα, και για θέμα. Τα πανεπιστήμια. Είναι στο εξωτερικό, όλα τα πανεπιστήμια κάνουν εξ αποστάσεως μαθήματα. Για όλες τις ηλικίες. Εγώ δεν έχω την τριτοβάθμια, αλλά εγώ όμως θα έλεγα στον Αλέξανδρο ότι επειδή η τριτοβάθμια και οι φοιτητές είναι πιο, θα έλεγα έτσι, συνηθισμένοι στο να χρησιμοποιούν την εξ αποστάσεως. Εδώ απλά θέλει υπομονή και για το σύστημα, γιατί εν γέννη το διαδίκτυο δοκιμάζεται. Ναι, και νομίζω μια συμβουλή που πρέπει. Έτσι είναι. Και μια συμβουλή που πρέπει να δώσουμε σε όλους είναι να αποφεύγουμε για τη χρήση της κάμερας. Αυτό το λέω ακόμα, για μας είναι λίγο δύσκολο σε αυτές τις συνδέσεις που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά σίγουρα στους υπολείπους που χρησιμοποιούν το σύστημα για τηλεργασία και τηλεκπαίδευση, ίσως πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο τον ήχο, να αφήνουν τη χρήση της κάμερας. Και για τους υπολείπους για να μην βαραίνει το σύστημα. Για να μην βαραίνει το σύστημα. Υπουργέ μου, επειδή ξέρουμε ότι πιέζεστε πάρα πολύ με το χρόνο σας, θέλω να σας ρωτήσω 2-3 πράγματα που μας στέλνουν κιόλας και οι τηλεθεατές, αλλά είναι και πολύ εύλογες ερωτήσεις που λαμβάνουμε. Υπάρχει περίπτωση να χαθεί χρονιά για τα παιδιά του Δημοτικού? Όχι. Όχι, είστε κατηγορηματικοί. Η χρονιά δεν χάνεται. Το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Για καμία τάξη του Δημοτικού. Για καμία τάξη. Για καμία τάξη εγγένει. Οι Πανελλήνιες, υπάρχει περίπτωση να δοθούν, μάλλον θα γίνει παράταση, γιατί παίρνουμε μηνύματα τώρα που λένε τα παιδιά θα είναι σε ψυχολογική θέση μετά από την καραντίνα, μετά από όλο αυτό που ζούμε, να δώσουν και Πανελλήνιες. Πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά, επειδή κάνουν και διαδικτυακές έρευνες, τις οποίες τις μεταφέρουν μετά οι μαθητές τρίτης λυκείου, έχουν εκφράσει ή εκφράζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την επιθυμία τους οι εξετάσεις να γίνουν όσο γίνεται πιο κοντά την προγραμματισμένη ημερομηνία. Mm-hmm. Δηλαδή τα παιδιά θα επιθυμούσαν, όπως φαίνεται,
οι εξετάσεις να είναι πιο κοντά στις ημέρες που κανονικά είχαν προγραμματίσει να τις δώσουν. Αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όλα αυτά είναι άμεσα εξαρτώμενα από το τι θα μας πούνε οι ειδικοί όταν θα έρθει η ημερομηνία, έτσι ώστε να ξεκινήσουν ξανά τα σχολεία. Θα έλεγα λοιπόν ότι προφανώς επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή και το σενάριο της παράτασης και το σενάριο της μετακύλησης ημερομηνίας, αλλά και της περικοπής της ύλης, γιατί είναι τρεις βασικοί άξονες, και εδώ μιλάω για την τρίτη ηλικία, όπως αντιλαμβάνεστε, για τους δύο από τους τρεις. Αλλά όλα αυτά είναι σε άμεση συνάρτηση με το τι θα γίνει εν τέλει με τη χρονιά. Αυτή τη στιγμή έχουμε Μπορεί οι Πανελλήνες να πάνε Σεπτέμβριο. Θα έλεγα ότι θα εξαντλήσουμε τις προσπάθειες να είναι πιο κοντά στις προγραμματισμένες ημερομηνίες. Όλα είναι ανοιχτά τα σενάρια, καταλαβαίνουμε. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά, το επαναλαμβάνω, καταλαβαίνω τη δημοσιογραφική αγωνία, κυρίως την οικογενειακή αγωνία αυτή τη στιγμή, γιατί το παιδί διαβάζει ήδη ένα χρόνο και έχει μεγάλη αγωνία για το τι θα κάνει και πότε θα δώσει. Όμως καταλαβαίνουμε όλοι ότι επειδή πρόκειται για μια εντελώς δυναμική κατάσταση, που μακάρι να φτάσουμε στο σημείο σε ένα μήνα να πούμε ότι η διασπορά του ιού αυτή τη στιγμή είναι, θα έλεγα, σε βαθμό έτσι ώστε να επιστρέψουμε σε μια άρα ομαλότητα. Άρα και εσείς πηγαίνετε μήνα-μήνα. Δηλαδή τώρα είμαστε στον Ιούνιο και λέτε αν γίνει οτιδήποτε μπορούμε να πάμε Ιούλιο, Αύγουστο και βλέποντας ανάλογα με την εξάπλωση του ιού. Μία ερώτηση από μένα τουλάχιστον τελευταία. Και να κλείσουμε αν δεν έχει κάτι, Ιορδάνη, και συναρωτήσεις. Ρωτάει πολλοί κόσμος τι θα γίνει με τα φροντιστήρια ρομποτική, με τα ιδιωτικά σχολεία. Θα συνεχίζουν να πληρώνουν τα δίδακτρα έτσι όπως είναι η κατάσταση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το Υπουργείο Παιδείας μόνο το οποίο πρέπει να το απαντήσει. Αυτό είναι συνολική έτσι, πολιτική. Βλέπετε ποιες επιχειρήσεις είχαν μπει στη λογική της πτώσης των εσόδων. Αυτή τη στιγμή τα φροντιστήρια ή τα ιδιωτικά δεν είναι συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα ιδιωτικά σχολεία. Θα έλεγα ότι είναι μια κουβέντα η οποία πρέπει να εξελιχθεί. Μάλιστα. Για αρχή, ούτως ή άλλως, πάρα πολλά μαθήματα γίνονται διαδικτυακά, από ό,τι καταλαβαίνω και από τα ιδιωτικά σχολεία. Στα ιδιωτικά σχολεία που γίνονται κανονικά τα μαθήματα, γιατί υπάρχουν διάφορα ιδιωτικά σχολεία που δεν έχουν σταματήσει, γίνονται τα μαθήματα εξ αποστάσεως. Σε αυτό δεν υπάρχει λόγος να σταματήσεις να πληρώνεις. Αυτό το παιδί έχει την πρόοδο. Λέει ότι κάνω κανονικά το μάθημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Υπουργέ. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια και είμαστε στη διάθεσή σας να δίνουμε και την εξέλιξη του συστήματος με τις παθογένειες αλλά και τις θεραπείες τις οποίες σύντομα θα. Και εμείς είμαστε στη διάθεσή σας για να γκρινιάζουμε συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.